Ξεσπούν πάλι οι Τούρκοι αναλυτέ και τελειωμό δεν έχουν για δωδεκάνησα, για βάσει. Ο αναλυτή ασφαλεία Χαγκάρ αναφέρεται στη δήλωση δεν δια και λέει. Είναι μια προσέγγιση σατανική Φράση. Αν πραγματικά τώρα μιλά για το δίκαιο τότε κατά προτεραιότητα πρέπει να αποσυρθούν από τα νησιά, νησάκια και βραχονησίδες τα οποία έχουν εισβάλλει. Πρέπει να αποσυρθούν και να εκενώσουν τις 86 τον αριθμό βάσης του στρατού ξηράς του ναυτικού όπως και τα τρία αεροδρόμια και τα ραντάρ από εκεί και μετά μόνο μπορούμε να μιλήσουμε για φιλία, σχέσεις γειτονίας και διμερείς σχέσεις. Από το 1821 και μετά, 8 φορές επεκτάθηκε. Αυτή ποια φορά είναι. Έχει στρατιωτικοποιήσει τα νησιά τα οποία βρίσκονται κάτω από τη μύτη μα και μπορούν να πλήξουν την Τουρκία καθώς βρίσκονται σε απόσταση βολής του πυροβολικού. Εμφανίζει μια δίθεν φιλική στάση ενώ είναι επιθετική και όποτε θέλει μπορεί με συμβατικά όπλα να πλήξει την Τουρκία. Η ελληνική σημαία δεν πρέπει να κυματίζει εκεί που δεν δικαιούται και σε μέρη που δεν είναι δικά της. Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά νησίδες και βραχονησίδες τα οποία δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες και είναι υποκατοχή. Εξόπλησαν νησιά τα οποία σύμφωνα με τις συμφωνίες της Λοζάνης και των Παρισιών πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και τα παραχωρεί για να τα χρησιμοποιούν άλλοι. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν ξέρετε κοντά στα 3.000 νησιά νησίδες και βραχονησίδες για τα οποία υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση. Ως τα πράγματα αργά ή γρήγορα βαίνουν κακώς διημάς, διότι ακαριέα και έγκαιρα ποτέ δεν πράξαμε κάτι. Και τώρα δεν βλέπετε τι συγχαίρουν και βραβεύουν εχθρούς μας. Από την πρώτη πολίτη τα είδατε. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.